Κύριε Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για τερατογένεση και ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, άσχετα αν είσαστε εσείς το πρώτο κόμμα ή όχι, και γνωρίζοντας εν δυνάμει τους κυβερνητικούς σας εταίρους, με αυτούς δηλαδή που θα μπορούσατε να σχηματίσετε μια κυβέρνηση, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς μπορεί να γίνει αυτό με ένα κόμμα το οποίο επικρίνεται με σφοδρότητα για σχεδόν όλα τα δεινά του τόπου, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και με ένα άλλο που τον επικεφαλής του τον αποπέμψατε από τη δική σας κυβέρνηση και είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Κ. Μητσοτάκης λέει τερατογέννηση, την πιθανότητα να μην είναι ο ίδιος στην εξουσία ξανά. Φαντάζομαι όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τερατογέννηση να συνεχίσει να είναι στην εξουσία και να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές. Και μιας και το θεωρεί τερατογέννηση, εγώ θα του έλεγα να πάει στην επόμενη σύνοδο κορυφής και να απευθυνθεί στην συντριπτική πλειοψηφία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους πει ότι είναι αποτέλεσματα και τερατογένεσης. Στον κύριο Σόλτς και σε πολλούς άλλους. Διότι στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε κατάματα αυτή την πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε μια σοβαρή ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ποια είναι πιο ισχυρή κυβέρνηση? Μια κυβέρνηση πλατιάς δημοκρατικής και λαϊκής νομιμοποίησης ή μια κυβέρνηση που κυβερνά με το 1/3 της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού? Έτσι είναι αυτοδυνάμες κυβερνήσεις. Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή να προχωρήσουμε σε αυτή τη θεσμική τομή, σε μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα. Και πιστεύω, και το είπα χθες στην ομιλία μου, ότι αυτή θα είναι η νέα μεγάλη αλλαγή, η νέα μεταπολίτευση για τον τόπο. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με βάση προγραμματικές συγκλήσεις. Και να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες θα έχουν μια πολύ πλατιά νομιμοποίηση. Να διατηρούμε τις διαφορές μας, αλλά να έχουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, αλλά μπορούν να υπάρξουν ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις, ανάμεσα στις συντηρητικές δυνάμεις. Έτσι γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Προοδευτικοί συνασπισμοί εξουσίας, κεντροαριστερή, κεντροδεξή, συντηρητική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, είναι μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή αυτή. Δεν δημιουργεί αστάθεια. Δημιουργεί σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Και πιστεύω ότι υπάρχει για πρώτη φορά στον τόπο η δυνατότητα να φτιάξουμε την πιο δημοκρατική κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, με ρωτήσατε εάν θα μπορέσω να συνεργαστώ με κόμματα τα οποία έχω πολιτικές διαφορές. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά το βάρος του προγράμματος που θα αποτελεί σύνθεση και σύγκληση προγραμματική θα έχει να κάνει με το βάρος που θα δώσει ο ελληνικός λαός στα πολιτικά κόμματα. Και θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν διεκδικούμε να είμαστε μια κυβέρνηση των ηττημένων. Για να προχωρήσει αυτή η δυνατότητα, αυτή η προοπτική της νέας μεγάλης αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, υπάρχει μόνο μία εκδοχή. Το γνωρίζετε όλοι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει αυτός τον πρώτο λόγο. Θα πάρει την πρώτη εντολή. Θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σχετισμούς και να φτιάξει αυτός μια κυβέρνηση. Ενδεχομένως με τον κ. Βελόπουλο, δεν ξέρω με ποιον. Έτσι είναι τα πράγματα. Η νέα μεγάλη αλλαγή, λοιπόν, που θα είναι η πιο δημοκρατική κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος, μιας πλατιάς δημοκρατικής νομιμοποίησης, μπορεί να προκύψει μέσα από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, με απλή αναλογική.